και αυτός. Δεν χρειάζεται να πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τον αθλητή μας, τον Κώστα Γκέντερη. Το Μιτιλινιό. Το σπουδαίο παλικάρι που βρέθηκε στο τελικό. Στον πέμπτο διάδρομο. Και δείτε, είναι ο μόνος λευκός ανάμεσα σε 7 superstar των δρόμων ταχύτητας. Ερεμήσει ο Κωστάκης για να τρέξει το μεγάλο αγώνα. Για να κάνει τη μεγάλη κούρσα. Και έφυγε, έφυγε καλά και έφυγε πολύ αργά ο Αμερικάνος. Δυνατός ο Κεντέρης. Ανεβαίνει τώρα. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα πρέπει να δυνατάσει. Τώρα πρέπει να είναι πιο δυνατός. Ανεβαίνει ο Κώστας. Πάει για μετάλλιο! Ο Κεντέρης! Ο Κεντέρης είναι πρώτος! Πού είναι ο Ολυμπιανίκης! Πρώτος Ολυμπιανίκης! Χρυσός νικητής ο Κώστας Κεντέρης! Χρυσός νικητής ο Κώστας Κεντέρης! Είναι απίστευτο! 20-09! 20-09! Η μεγάλη κούρσα! Ο μεγάλος αγώνας! Δικαίωση για τον μεγάλο αυτό αθλητή! Ήταν απίστευτο στα τελευταία μέτρα της κούρσας! Αποθέωση! Αποθέωση για τον μεγάλο πρωταθλητή! Κώστας Κεντέρης, χρυσός Ολυμπιονίκης στα 200 μέτρα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας μεγάλος αθλητής από την Ελλάδα τρέχει σε ένα τελικό. Και είναι η πρώτη φορά μετά το 1960 που Εμπερούτη, ο μόνος Ευρωπαίος το 60 ο Εμπερούτη είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει και ο Μενέα το 80, αλλά δεν μετήχαν τότε οι Αμερικάνοι. Τι έκανε ο Κεντέρης. Κοιτάξτε, είναι όλοι οι έκπληκτοι έκθαμβοι. Έχουν μείνει κάτω οι αθλητές. Μα τα τελευταία μέτρα της κούρσης ήταν εκπληκτικά. Ήταν απίστευτα. Λέγαμε από την αρχή ότι δεν είναι ο κατοστάρης που θα κάνει το μεγάλο μπουμ στα πρώτα μέτρα. 20-09. 20-09 βέβαια. Τι είναι ο χρόνος θα λέμε τώρα. Ο χρόνος βέβαια είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτό δεν λέει τίποτα. Έχουμε ένα χρυσό μετάλλιο και 20-09. Και εδώ είναι το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στα 200 μέτρα. Τι άλλο Κώστας, να πούμε. Κώστας Κεντέρης. Τους έχει όλους μπροστά εκεί, είναι κοντά του. Και αφού είναι κοντά του θα τους κερδίσει. Και τους κερδίζει κυρίες και κύριοι. Βλέπετε εδώ πώς ανεβαίνει. Το ένα βήμα πίσω από το άλλο. Μπορεί ο Μίλλερ να κάνει το δυνατότερο, το καλύτερο που μπορούσε να έχει. Αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει ο Αμερικάνος. Γιατί ο Κεντέρης είναι άπιαστος. Είναι άπιαστος εδώ. Κοιτάξτε πώς τους περνάει. Ειδικά στα τελευταία 40 μέτρα. Απίστευτος είναι. Είναι εκπληκτική η κούρσα του. Είναι μοναδική η κούρσα του. Είναι πρωτοφανής. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη κούρσα σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Πρώτος λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής. Και σηκώνει τα χέρια του. Σηκώνει τα χέρια του πριν καν τερματίσει. Αφού τους είχε κερδίσει καθαρά, το αισθανότανε, το βλέπε. Πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω έτσι για να βρούμε άνδρα Έλληνα να κερδίζει στο στίβο χρυσό μετάλλιο. Πρέπει να πάμε πίσω, πρέπει να πάμε στο 1912. Πρέπει να πάμε στον Κώστα Τσικλητήρα. Τότε που κέρδιζε το άλμα άνευ φοράς. Και βέβαια πρέπει να πάμε και στο πίσω. Λουί. Και στο Σπύρο Λούι το 1896. Κώστας Κεντέρης, κυρίες και κύριοι. Αυτό που έκανε σήμερα είναι απίστευτο. Καλπάζει, να καλπάζει εντυπωσιακά και να φτάνει στο χρυσό μετάλλιο. Δείτε εδώ, πριν το τέλος ξέρει ότι κερδίζει. Μεγαλύτερη έκπληξη, νομίζω, των αγώνων. Για σένα ήταν έκπληξη. Δεν μπορούσα να ονειρευτώ πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο. Μπήκα στο τελικό, έκανα το σταυρό μου και είπα ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό που με βοήθησε να κάνω. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι ήρεμος. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τους προπονητές μου, τον προπονητή μου, την Κατερίνα, στην αθλητριά μου. Ξέρεις ότι η Ελλάδα είχε να πάρει μετάλλιο από το 1912 που είχε πάρει ο Κωστής Τσικλητήρας. Κώστας ο ένας, Κώστας κι άλλος. Συνονόματος. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί μέσα σε αυτό το Σάββατο υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Τους έδωσε πιστεύω μια πολύ μεγάλη χαρά. Μια μεγάλη χαρά για την οικογένειά μου. Είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος. Θέλεις να αφιερώσεις κάπου το μετάλλιο. Σε όλη τη φίλαθλη Ελλάδα. Την Ελλάδα μας που πενθεί αυτή τη στιγμή. Η νίκη μου αυτή, αν μπορέσει να απαλύνει λίγο τον πόνο τους, θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Και σε όλο τον κόσμο το οποίο με πίστεψε, τον προπονητή μου, τον παλιό, τον προπονητή μου, τον τωρινό, τη συναθλήτριά μου την Κατερίνα, την εταιρεία μου που με στήριξε πάρα πολύ, την Πούμα με τον Γιώργο Τογλού, που με στήριξε σε χρονιές που πραγματικά ο Κώστας
δεν μπορούσε να τρέξει. Ήταν τα πέτρινα χρόνια που είχες τραυματιστεί. Ήταν κουτσός. Όλοι το είχαν ξεγράψει. 28 Σεπτέμβρη του 2000 στο Σίδνεϊ. Είναι η απάντησή μου σε όλους. Πάνω απ' όλα δικαίωση για τον Κώστα Κεντέρη που προσπάθησε πάρα πολύ. Αλλά να ξέρετε ότι όποιος προσπαθεί στη ζωή του βγαίνει και κερδισμένος. Είμαι χαρούμενος που κέρδωσα μια μάχη. Θα συνεχίσω έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Victory was surprise for us. It wasn't a surprise for me. He had been running very well through the rounds and we knew we were going to have to watch him and he should be very happy. Did you know him before the race? Well, I can't honestly say I thought he would win, but I knew he was going to be a threat, and if you're a threat, you have a chance. Okay. What about you? I'm out of gas, but I was out of gas probably after the 100 meters, and I did all of this just through willpower. Κώστας Κετέρης, χρυσός Ολυμπιονίκης. Κώστας Κετέρης, ο λευκός πρωταθλητής. Ο μεγάλος, ο κορυφαίος, ο πρώτος, ο Ολυμπιονίκης. Τη μεγαλύτερη στιγμή στέφεται ο Ολυμπιονίκης. Δεν υπάρχουν λόγια να πει κανείς. Δεν μπορεί να περιγράψει κανείς την πιο λαμπρή στιγμή η ώρα φίλες και φίλοι να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο. Ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο του Σίδνεϊ.